Λοιπόν, σήμερα έχω έναν άνθρωπο συχνότητα που το έχουμε ξαναπεί. Έχει επιλέξει ένα μότο συχνής πυκνής αρθρογραφίας και σχολείων που πολλούς μπορεί να τους ενοχλούν. Λέει τα πράγματα έτσι όπως ο ίδιος πιστεύει ότι πρέπει να λεχθούν. Είναι ο κύριος Ευάγγελος Αντώναρος. Καλημέρα. Καλημέρα σας, κύριε Σαχίνη. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση να είμαι σήμερα μαζί σας. Και εγώ ευχαριστώ για την αποδοχή. Κύριε Αντώναρε, ούτως ή άλλως, επειδή έχετε εμπειρία και από τη θέση του κυβερνητικού εκπροσωπού, μια συνάντηση ενός πρωθυπουργού της χώρας μας, εκπροσωπεί όλους τους Έλληνες ο εκάστοτε πρωθυπουργός, και του Τούρκου Προέδρου, όποιες και αν είναι οι συνθήκες, έχει μια βαρύνουσα σημασία. Εδώ, με όσα έχουν προηγηθεί, τι σχόλιο έχετε? Κοιτάξτε, ελπίζω κύριε Σαχίνη η συνάντηση αυτή, που ασφαλώς έχει μεγάλη σημασία, να έχει μια καλή προετοιμασία. Διότι οι συναντήσεις αυτές δεν είναι κοσμικές συναντήσεις που συναντιούνται δύο άνθρωποι επικεφαλής γειτονικών χωρών, οι οποίοι περνάνε μια ώρα μαζί κάνοντας κουτσομπολιό ή λέγοντας ασημαντότητες. Είναι μια συνάντηση που μπορεί να σημαδέψει ουσιαστικά τη σταθερότητα στην περιοχή, τις μελλοντικές σχέσεις μας με την Τουρκία, αλλά και τη γενικότερη γεωπολιτική κατάσταση όπως επικρατεί αυτή ή όπως διαγράφεται μάλλον καλύτερα αυτή στην συνολική Ανατολική Μεσόγειο. Και το λέω αυτό γιατί δυστυχώς πολλές από τις συναντήσεις, δύο νομίζω έχει κάνει στο παρελθόν ο κύριος Μητσοτάκης με τον κύριο Ερντογάν, είχα την εντύπωση εγώ προσωπικά και όπως είπατε την δική μου άποψη εκφράζω κάθε φορά και κανένας άλλου. Είχα λοιπόν την εντύπωση ότι οι συναντήσεις αυτές δεν είχαν προετοιμαστεί καλά και συνδέθηκαν με ιδιαίτερα μεγάλες προσδοκίες που δεν πρέπει να έχουμε από τη μια μεριά, αλλά δεν πρέπει να είναι και κενές αντικειμένου. Και αυτό πρέπει να το δούμε. Τι επιδιώκει η ελληνική πλευρά όταν πηγαίνει σε μια τέτοια συνάντηση, που ασφαλώς πρέπει να γίνεται. Mm. Επιδιώκει ασφαλώς μια σταθεροποίηση της ομαλότητας, ας το πούμε έτσι, της ανήσυχης ομαλότητας που φαίνεται να επικρατεί τους τελευταίους μήνες μετά τα όσα έγιναν πέρυσι εδώ στη δική μας περιοχή, στο Αιγαίο και στην Κύπρο, όπως σωστά επισημάνατε. Αυτό θα επιτευχθεί ή θα πούνε μερικά ωραία λογάκια, θα πει ο Πρωθυπουργός ότι πρέπει να συζητήσουμε τα πάντα με την Τουρκία, να μιλήσει γενικά για διαφορές. Αυτά θέλουν πολύ μεγάλη προσοχή. Διαφορές τις οποίες έχουμε με την Τουρκία είναι γνωστές. Είναι η υφαλοκρηπίδα και η αποκλειστική οικονομική ζώνη. Όλα τα άλλα που κατά καιρούς η Τουρκία βάζει στο τραπέζι δημιουργούν προηγούμενα που αν δεν τα αντικρούμε, αν δεν τα αντικρούμε με αποφασιστικότητα και ξεκάθαρο λόγο, μπορούν να γίνουν ένα πολύ μεγάλο βαρύδι για το μέλλον. Και αυτό πρέπει να το αποφύγουμε. Θέλω να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο ως εξής. Έχετε τρία γεγονότα στην πορεία προς αυτή τη συνάντηση. Το ένα είναι η επισημοποίηση με γερμανική σφραγίδα της ατζέντας για την διάσκεψη για τη Λιβύη στις 17 του μήνα, όπου όμως πάλι η Ελλάδα απουσιάζει. Εδώ θα μου πείτε εσείς κόντυψε να απουσιάσει η Αίγυπτος, πάλι η Ελλάδα απουσιάζει. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, έχουμε ένα φόρουμ στην Ατάλια, όπου πήγαν να κάνουν τρίπλα οι Τούρκοι, προσκαλώντας τον Τατάρ ως πρόεδρο της Τουρκικής Δημοκρατίας Βορείου Κύπρου. Η κυρία Μπακογιάννη που είχε κληθεί, ο κύριος Αβραμόπουλος, ανακοίνωσαν ότι δεν πάνε, προειδοποίησαν να αλλάξει αυτό, δεν άλλαξε, δεν πάνε, εκκρεμεί να δούμε τι θα κάνει ο Ευρωπαίος Επιτροπός, ο κύριος Σχοινάς. Και τρία, έχουμε τον κύριο Μπάιντεν, τον Αμερικανό Πρόεδρο, λίγο πριν φύγει να υπογράφει ένα διάταγμα, γιατί όλα αυτά έχουν και εσωτερικό αντίκτυπο, για ζητήματα εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ σε σχέση με τα Δυτικά Βαλκάνια, όπου πάνω-πάνω έχει την ανάγκη να ολοκληρωθούν όλες οι πρόνοιες συμφωνίας των Πρεσπών, δηλαδή και τα περίφημα μνημόνια που πρέπει να έρθουν στην Ελληνική Βουλή. Και ξεκινώ από αυτό το τελευταίο, κύριε Αντώναρη, γιατί έχετε άποψη. Με συγχωρείτε, αυτό δεν είναι μια παρέμβαση σε εσωτερικές διαδικασίες μιας χώρας? Είναι παρέμβαση σε εσωτερικές διαδικασίες μιας χώρας. Από την άλλη στιγμή,
Ας μην ξεχνάμε ότι η Αμερική, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, οι Ηνωμένες Πολιτείες εννοώ, είναι μια ρυθμιστική δύναμη στην περιοχή. Είναι η κορυφαία χώρα η οποία κατευθύνει, αν θέλετε, επηρεάζει αποφασιστικά τις τύχες και τη δράση του ΝΑΤΟ, στο οποίο ανήκουμε, έτσι, και ανήκει στο μεταξύ και η γειτονική μας χώρα, η Βόρεια Μακεδονία. Έτσι. Και όλα αυτά είναι φυσικό να ενδιαφέρουν την υπερδύναμη, όπως τη λέμε πολλές φορές, και να φροντίζει όσα έχουν συμφωνηθεί, και δεν θα πρέπει να ξεφεύγει από την αντίληψή μας και τη γνώση μας ότι και η Συμφωνία των Πρεσπών έγινε, αν όχι με παρέμβαση, αλλά με στενή παρακολούθηση των Ηνωμένων Πολιτειών, διότι έτσι και οι Αμερικανοί κρίνουν ότι εξυπηρετούνται και τα δικά τους και τα συμφέροντα των χωρών των Βαλκανίων, και η σταθερότητα στην Ευρώπη και η στάση της απέναντι σε άλλες δυνάμεις, όπως είναι η Ρωσία, την οποία δεν θέλουν να έχει πιο ενεργό ρόλο από αυτόν που έχει σε αυτές τις μικρές χώρες που έχουν ανάγκη οικονομικής ενίσχυσης, έχουν ανάγκη στρατιωτικής υποστήριξης, έχουν ανάγκη το ένα και το άλλο, και όταν δεν το βρουν σε εμάς, αυτό που λέγαμε παλιά το δυτικό κόσμο, πάνε προς τη Ρωσία. Όλα αυτά λοιπόν είναι ένα σύνθετο θέμα, το οποίο νομίζω ότι πρέπει και εμείς να το λάβουμε υπόψη μας. Δεν πρέπει να αντιστεκόμεθα χωρίς λόγο. Όταν πρέπει να αντισταθούμε, το κάνουμε. Αυτό το έδειξε και ο Κώστας Καραμαλής ως πρωθυπουργός του Βουκουρέστη. Αλλά αντιστεκόμεθα σε κάτι που ως χώρα έχουμε υπογράψει, και τώρα κατά κάποιο τρόπο κάνουμε λίγο, να το πω έτσι απλά και να το καταλάβει και ο κόσμος, κάνουμε τζιριτζάντζουλες ως προς το κατά πόσο θα το εφαρμόσουμε. Αυτό, ξέρετε, εμένα μου προκαλεί και ως Έλληνα πολίτη και ως Έλληνα πατριώτη, το λέω ξεκάθαρα, μία στεναχώρια. Δεν είναι ιδανική, θα το ξαναπώ, το έχω πει εκατοντάδες φορές, κύριε Σαχίνη. Η συμφωνία αυτή δεν είναι ιδανική. Αλλά με μια κυβέρνηση στα Σκόπια, η οποία έδειξε, αντίθετα με ό,τι έκανε η κυβέρνηση των Σκοπίων επί κυβερνήσεως Καραμαλή, διάθεση για συνεργασία, διάθεση για να εφαρμόσει αυτά τα οποία έχουν συμφωνηθεί, πρέπει και η ελληνική πλευρά να κάνει αυτό το οποίο έχει δεσμευθεί να κάνει. Και αυτό, ξέρετε, ισχύει για όλες τις συμφωνίες. Διότι αν εμείς ως χώρα έχουμε υπογράψει μία συμφωνία, την οποία στην εφαρμογή δυσκολευόμαστε να προχωρήσουμε, θα πρέπει να σκεφτούμε ότι έχουμε και άλλες διεθνείς συμφωνίες για τις οποίες δεν θα πρέπει να επιτρέπουμε με μια τέτοια επαμφωτερήρουσα συμπεριφορά μας να αμφισβητούν άλλες δυνάμεις. Δεν θέλω να πάω πολύ μακριά, αλλά νομίζω όσοι από τους ακροατές μας, και είναι πολλοί αυτοί, παρακολουθούν αυτά τα θέματα, είναι εύκολο να καταλάβουν τι λέμε. Οι χώρες έχουν συνέχεια και έχουν συνέχεια και στην εξωτερική τους πολιτική και στη διπλωματία τους, αλλά κυρίως στην αξιοπιστία που πρέπει να δείχνουν προς τα έξω, προς τις άλλες χώρες με τις οποίες συναλλάσσονται συνέχεια. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει θέμα στο κυβερνητικό στρατόπεδο, το συγκεκριμένο ζήτημα. Ένα και δύο. Εσείς μιλάτε με βάση τις συμφωνίες που διεθνώς έχει υπογράψει η χώρα ότι κάνουμε τις ριτζάντζουλες. Θα σας πει κάποιος, ξεκινάει το Euro απόψε. Δεν ξέρω πόσο ποδοσφαιρόφιλος είστε, κύριε Αντώναρε. Αλλά ακολουθώ με μέτρο. Η ανάρτηση του ΖΑΕΦ για την ομάδα της χώρας του που μετέχει, δεν μιλάει για Βόρειο Μακεδονία, μιλάει για μακεδονική ομάδα. Κακώς. Αυτό πρέπει να τον εγκαλέσουμε, σας το λέω ξεκάθαρα. Ναι, ναι. Πρέπει να τον εγκαλέσουμε και να του πούμε, ακούστε να δείτε, εδώ πρέπει αυτό το θέμα να το ξεκαθαρίσουμε. Είσαστε Βόρεια Μακεδονία. Εγώ αυτούς τους γείτονές μας, έστω και με βαριά καρδιά, τους αποκαλώ Βόρειο Μακεδόνες. Και όταν με ρωτήσει κανείς, ξέρετε, επειδή έλκω την καταγωγή μου από τον πατέρα μου από τη Θεσσαλονίκη, ναι, ναι. Εμείς πώς θα αποκαλούμαστε? Εμείς είμαστε Μακεδόνες. Ξεκάθαρα πράγματα. Είμαστε Μακεδόνες της Βόρειας Ελλάδας, ούτε με συν, ούτε με πλην, ούτε ο Νότιο Μακεδόνες, ούτε Παλαιομακεδόνες, ούτε τίποτα. Είμαστε Μακεδόνες. Αλλά οι άλλοι, από την άλλη πλευρά των συνόρων, έχουν δεσμευτεί να αποκαλούνται Βόρειο Μακεδόνες. Και αυτό πρέπει να το τηρούν. Και κάθε φορά που δεν το τηρούν, πρέπει να τους ανακαλούμε στην τάξη. Δημιουργεί θέμα εν ώψη της έλευσης των μνημονίων στην Ελληνική Βουλή, κατά τη γνώμη σας, στο κυβερνητικό στρατόπεδο? Κοιτάξτε,
Πιστεύω ότι το κυβερνητικό στρατόπεδο, η δική μου εκτίμηση είναι, το είπε άλλωστε και προημερών ο φίλος μου, ο καλός μου φίλος, ο αντιπρόεδρος της Βουλής, ο Νικήτας Κακλαμάνης, ότι νομίζω είπε με κρύα καρδιά θα το ψηφίσει. Αυτή είναι η εντύπωση την οποία έχω αποκομίσει από αρκετούς βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, με τους οποίους κατά καιρούς στο τελευταίο διάστημα έχω μιλήσει. Άρα, δεν νομίζω ότι θα δημιουργήσει πρόβλημα σταθερότητας της κυβέρνησης. Μπορεί κάποιοι, λίγοι, να θελήσουν να μην είναι παρόντες. Δεν ξέρω αν θα καταψηφίσουν. Δεν ξέρω πώς θα τους αντιμετωπίσει ο κύριος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός. Πιστεύω ότι σε τέτοια θέματα δεν είναι σκόπιμο και έξυπνο να τίθεται θέμα κομματικής πειθαρχίας. Το θέμα της κομματικής πειθαρχίας, κύριε Σαχίνη, για να το πούμε ξεκάθαρα και να ενημερώσουμε γι' αυτό τους ακροατές σας, είναι ξεπερασμένο διεθνώς. Εμάς μας έχει γίνει τα τελευταία 15-20 χρόνια καραμέλα. Κομματική πειθαρχία, βάζω κομματική πειθαρχία και όποιος δεν πειθαρχήσει τον διαγράφω. Τον στέλνω σπίτι του, δεν τον κάνω υποψήφιο τις επόμενες φορές. Αυτά είναι νοοτροπία αγέλης, η οποία δεν πρέπει να ισχύει σε μια βουλή, σε μια σύγχρονη δημοκρατία, με ένα σύγχρονο σύνταγμα. Άλλωστε, το σύνταγμα λέει ότι ο βουλευτής τοποθετείται και ψηφίζει πάντοτε κατά συνείδηση. Θέλω να κλείσουμε το κεφάλαιο αυτό λοιπόν, ρωτώντας και για τα άλλα δύο γεγονότα ένα σύντομο σχόλιο. Διάσκεψη για τη Λιβύη, όπου η Γερμανία έβαλε τον μπράτσο, ως φαίνεται. Και η τρίπλα που πήγε να στηθεί στην Ατάλεια, εγώ το είπα και στην αρχή της εκπομπής, να λέμε τα αρνητικά, να λέμε και τα θετικά. Τα αντανακλαστικά των Ελλήνων πολιτικών που είχαν κληθεί για αυτό το φόρουμ ήταν σαφέστατα. Και η κυρία Μπακογιάννη και ο κύριος Αβραμόπουλος είπαν: με συγχωρείτε, παιδιά, να έρθω σε αυτό το φόρουμ, το καταλαβαίνω, αλλά δεν θα μου φέρετε τον Τατάρ ως πρόεδρο της ψευδοδημοκρατίας στη Βόρεια Κύπρο. Έλεος. Και πολύ καλά έκαναν και δεν περίμενα τίποτε άλλο από δύο πολύ γνωστά ονόματα κορυφαίους πολιτικούς της ελληνικής πολιτικής ζωής, οι οποίοι μόλις διαπίστωσαν τι γινόταν, απέσυραν την παρουσία τους, ακύρωσαν την παρουσία τους εκεί. Αυτό είναι ξεκάθαρο πράγμα και καμιά φορά οι Τούρκοι το προσπαθούν αυτό το πράγμα. Άρα και ο κύριος Σχοινάς περιμένετε, γιατί είναι και επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να ακολουθήσει την ίδια διαδικασία. Περιμένω κάποιος, ο οποίος όλοι που έχουν εθνική ευαισθησία, να αντιμετωπίσουν το θέμα με τον ίδιο τρόπο. Mm-hmm. Ο καθένας κρίνεται ανεξάρτητα από το αξίωμα που έχει. Ναι, το λέω όμως γιατί εκπροσωπεί, υποτίθεται, και την Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ. Μα ακριβώς γι' αυτό το λέω, διότι εδώ υπάρχει μια διπλή, μια διτή ιδιότητα, και εκεί ενδεχομένως θα πρέπει ο ίδιος να ζυγίσει διάφορα πράγματα. Δεν προσπαθώ να δικαιολογήσω κανένα. Σωστά. Αλλά εμένα εκείνο που με ενδιαφέρει είναι ότι δύο άτομα τα οποία είναι ενεργά στην ελληνική πολιτική σκηνή πήραν μια ξεκάθαρη θέση. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Γιατί... Το δεύτερο για τη Λιβύη. Ναι, ναι. Έτσι. Η μάχη χάθηκε πέρυσι, κύριε Σαχίνη. Και χάθηκε πέρυσι διότι όταν έγινε η πρώτη διάσκεψη αυτού του είδους, πάλι με γερμανική πρωτοβουλία, η αντίδραση ελληνική δεν ήταν αυτή η οποία θα έπρεπε να είναι. Ξέρετε, το να γινόμαστε, να θέλουμε να γινόμαστε αρεστοί πάντοτε στους ισχυρούς ή ισχυρότερους από εμάς αυτού του κόσμου, δεν είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος προάσπισης των εθνικών μας συμφερόντων. Πρέπει να τρίζουμε και τα δόντια, πρέπει να γινόμαστε και δυσάρεστοι, με γελάκια, με αποστολές όπως διάβασα προσωπικού μηνύματος SMS που έκανε ο κύριος Μητσοτάκης τώρα, ή με κάποια επιστολή. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Πρέπει να γίνονται με δημόσιες δηλώσεις, δυσάρεστες δηλώσεις, οι οποίες δείχνουν τη δυσαρέσκεια την οποία έχει η ελληνική πλευρά για αυτό τον αποκλεισμό. Και όλα τα άλλα τα οποία προβάλλονται από τη γερμανική πλευρά, είτε επίσημα είτε ανεπίσημα με διαρροές, δηλαδή ότι αν είχαν κληθεί η Ελλάδα και η Τουρκία μαζί, αυτό ενδεχομένως θα είχε οδηγήσει σε μια αντιπαράθεση των δύο χωρών και θα είχε αλλάξει το χαρακτήρα της διάσκεψης, αυτά είναι προφάσεις εν αμαρτίες. Βρίσκουν και τα κάνουν. Έτσι θα το πω. Ομά. Έτσι. Πάμε τώρα στο εσωτερικό μας. Γιατί αυτά αναμφίβολα είναι ζητήματα που αντανακλούν και στο εσωτερικό. Όμως ας έρθουμε στην ελληνική
πραγματικότητα έτσι όπως εσείς την ιχνηλατείτε. Ιχνηλάτης μπορεί να μην έχουμε, αλλά εσείς ιχνηλατείτε τουλάχιστον και δημοσιογραφικά και σχολιογραφικά τι συμβαίνει. Εδώ τώρα πού πιστεύετε ότι βρισκόμαστε? Μην μου πείτε μια και μισή με τραγούδια έξω, το ξέρουμε αυτό. Αλλά πού πιστεύετε ότι βρισκόμαστε? Όσον αφορά στην πανδημία, βρισκόμαστε ακόμη μέσα στην πανδημία. Ξεκάθαρα πράγματα. Και νομίζω ότι θα πρέπει και οι πολίτες, απολαμβάνοντας αυτές τις χαλαρώσεις που γίνονται, να μην ξεχνάνε ότι τα κρούσματα υπάρχουν ακόμη, είναι πολλά τον αριθμό και πολλά όπως μετριώνται ανά εκατομμύριο πληθυσμού. Έχουμε υπερδιπλάσια κρούσματα εμείς από όσα έχουν οι περισσότερες χώρες της Δυτικής και της Κεντρικής Ευρώπης αυτή τη στιγμή, όχι σε απόλυτα νούμερα, αλλά ανά εκατομμύριο, και έχουμε δυστυχώς κάθε μέρα ένα σημαντικό αριθμό συμπολιτών μας οι οποίοι χάνουν τη μάχη με τον κορονοϊό. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτά. Είπε κάποιος ότι οι άνθρωποι που φεύγουν από κοντά μας είναι ο πληθυσμός, οι κάτοικοι μιας μικρής ή μιας μεσαίας πολυκατοικίας. Ας το φανταστούμε έτσι για να καταλάβουμε τι είναι. Δεν είναι η καταγραφή 30 ή 40 ανθρώπων που πεθαίνουν κάθε μέρα από τον κορονοϊό, είναι ιδιαίτερα θλιβερό γεγονός. Ας μην ξεχνάμε ότι πέρυσι τέτοια εποχή είχαμε πολύ μικρότερο αριθμό θανάτων. Δεν πρέπει λοιπόν να κάνουμε ότι δεν υπάρχει. Απ' την άλλη μεριά είναι λίγο σκληρό, ίσως και κοινικό αυτό που θα πω. Η ζωή συνεχίζεται και πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να συνεχίζεται, χωρίς όμως να θέτουμε τη υγεία και τη ζωή των ανθρώπων σε μεγάλους κινδύνους. Και γι' αυτό εγώ κάνω έκκληση σε όλους όσους θέλουν να βγουν έξω και να απολαύσουν το ελληνικό καλοκαίρι που έχει αρχίσει, να συναντήσουν τους φίλους τους, να το κάνουν με μέτρο. Δεν είναι ανάγκη, ξέρετε, πηγαίνω από εδώ και από εκεί και εγώ βγαίνω και βλέπω παρέες και 15 και 20 ατόμων. Αυτές μπορεί να γίνουν επικίνδυνες. Έτσι. Απ' την άλλη μεριά, δεν με βρίσκει σύμφωνο η πολιτική που ασκεί η κυβέρνηση, που προσπαθεί να πείσει τους πάντες ότι αυτή η πανδημία τέλειωσε και ότι ο εμβολιασμός πάει εξαιρετικά και ότι στο τέλος του καλοκαιριού, δεν ξέρω πια πότε θα είναι το τέλος του καλοκαιριού, γιατί φτάναμε τον Ιούλιο, πήγαμε τον Αύγουστο, τώρα μιλάνε για Σεπτέμβριο, θα έχουμε αυτή την περίφημη ανοσία της Αγέλης. Πρώτον, οι ειδικοί λένε ότι, αρχίζουν και λένε και διαβάζω και σε ξένα ενημερωτικά, σε ξένους ενημερωτικούς ιστούς, ότι δεν είναι σίγουρο ότι αυτή η ανοσία της Αγέλης θα μας προφυλάξει. Η κυρία Μέρκελ είπε χτες, αν δεν κάνω λάθος, στη Γερμανία, ότι προβλέπει ότι το Σεπτέμβριο με Οκτώβριο θα χρειαστεί μια τρίτη δόση του εμβολίου. Αν αυτό γίνεται για να εξυπηρετηθούν οι φαρμακευτικές εταιρείες που παράγουν το εμβόλιο, δεν μπορώ να το κρίνω, κύριε Σαχίνη. Εγώ το βλέπω απλώς σαν μια δήλωση του πιο έμπειρου πολιτικού προσώπου στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, ότι κοιτάξτε, η πανδημία είναι εδώ για να μείνει. Προσοχή λοιπόν. Και αυτό θέτει άλλα ερωτήματα που ενδεχομένως μετά θα μου θέσετε. Πώς πάμε στην οικονομία, πώς θα αντιμετωπιστούν τα προβλήματα, πώς οι άνθρωποι θα ξελασπώσουν μέσα από αυτό. Με προλάβατε τώρα. Γιατί είναι το επόμενο στάδιο. Μην ξεχνάτε ότι είναι η επόμενη μέρα από μια μεγάλη απεργιακή κινητοποίηση, τουλάχιστον στην Αθήνα αυτό καταδείχτηκε από τη συμμετοχή κόσμου σε σχέση με το εργασιακό. Αλλά είναι ένας κρίκος σε μια μεγάλη αλυσίδα μιας μεγάλης συζήτησης για το πώς πορευόμαστε. Γιατί τα πράγματα δεν είναι απλά. Θα σας πω το εξής. Διάβασα με πολύ ενδιαφέρον την σύντομη, περιεκτική, σκληρή αλλά αντικειμενική και καλά τεκμηριωμένη ανάλυση για το θέμα του νέου εργατικού νόμου, για να το πούμε έτσι, που έκανε ο παλιός μου φίλος, συμπατριώτης σας, δικό σας από την Κρήτη, ο Κώστας Οπουπάκης. Πρώην κορυφαίος συνδικαλιστής του χώρου της Νέας Δημοκρατίας και ευρωβουλευτής αργότερα. Επί χρόνια ηγέτης της ΔΑΚΕ στο Ακριβώς. κομμάτι του ΕΡΕΣΕ. Ακριβώς. Ο Κώστας είναι ένας εξαίρετος άνθρωπος, όχι επειδή μας συνδέει πολύ μεγάλη φιλία, αλλά είναι ένας εξαίρετος άνθρωπος ο οποίος δεν είναι από εκείνους που κραυγάζουν, δεν είναι από εκείνους
που βάζουν τον αντίπαλο στην άλλη πλευρά και τον πυροβολούν. Είναι ένας άνθρωπος, και αυτό σας είπα, τεκμηριωμένη αντίληψη. Το είπα και το ίδιο και το ίδιο στο τηλέφωνο που τον πήρα για να του πω πόσο μου άρεσε η παρουσίαση που έκανε στο Facebook. Και λέει λοιπόν απλά πράγματα, ότι οι εργαζόμενοι στη χώρα μας, αντίθετα με αυτά που πιστεύει ο κύριος Μητσοτάκης, εξαρτώνται από το μισθό τους, τις υπερορίες τους, τις λίγες ώρες παραπάνω που θα δουλέψουν. Έχουν φτάσει σε πολύ, πώς να σας το πω, δύσκολο επίπεδο για την αντιμετώπιση της επιβίωσής τους. Οι μισθοί, ξέρουμε όλοι που έχουν πάει, στα τάρταρα. Και έρχονται τώρα οι κυβερνητικοί παράγοντες και μας λένε ότι μα θα έχει, λέει, ο εργαζόμενος τη δυνατότητα να αποφασίσει αν θέλει να εργαστεί υπερορίες και να πληρωθεί ή να πάρει ελεύθερο χρόνο, ρεπό. Μα με ρεπό θα ζήσει ο εργαζόμενος. Είναι τρελά πράγματα αυτά που μας λένε, κύριε Σαχίνη. Έτσι. Ο άνθρωπος ο οποίος παίρνει 600 και 700 ευρώ μισθό αυτό το διάστημα, το μήνα, θέλει ασφαλώς να μπορέσει να δουλέψει, ξέρω εγώ, 10-15, πόσο ορίζεται, τι ορίζει ο νόμος, υπερορίες παραπάνω, για να μπορέσει να τσοντάρει με αυτές τις υπερορίες στο σγλίσχρο το πολύ χαμηλό εισόδημά του. Η κατάσταση λοιπόν είναι πολύ δυσάρεστη τη στιγμή που, και το λέω πάλι μιλώντας με εσάς, στην Κρήτη που είναι κορυφαίος τουριστικός προορισμός, τη στιγμή που τα περισσότερα ξενοδοχεία είναι ακόμη κλειστά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι οι άνθρωποι που κανονικά περιμένανε ήδη από τις αρχές Μαΐου, αν όχι τέλη Απριλίου, να δουλεύουν εκεί για να πληρωθούν το καλοκαίρι και να μπορέσουν να ζήσουν και το χειμώνα, δεν έχουν δουλειά. Το ξεχνάμε αυτό. Αυτοί είναι εκατοντάδες χιλιάδες. Μου λένε άνθρωποι από τη Ρόδο, άλλο σπουδαίο τουριστικό προορισμό, ότι ένα στα 10 ξενοδοχεία αν έχουν ανοίξει. Αυτό συμβαίνει παντού στην Ελλάδα. Αυτά τα καταλαβαίνουν οι κρατούντες ή είναι κλεισμένοι μέσα στο Μαξίμου και στους πώς το λένε, πύργους τους οποίους ζουν και δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα? Ωραία, πήγε ο κύριος Μητσοτάκης με τη Volkswagen στην Αστυπάλαια, το οποίο λέει θέλουν να κάνουν ενεργειακό νησί και πρότυπο και αυτά. Πού? Στην Αστυπάλαια, στο πιο φτωχό νησί της Δωδεκανήσου, μιλάνε στους ανθρώπους εκεί για ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τη στιγμή που οι άνθρωποι εκεί δεν έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν ένα μηχανάκι. Αυτά είναι αστιότητες. Βεβαίως η χώρα πρέπει να πάει μπροστά. Βεβαίως δεν πρέπει να χάσει την επαφή με τη σύγχρονη τεχνολογία. Αλλά είναι σαν να πουλάμε, ξέρετε, καθρεφτάκια και χατράκια στους ηθαγενείς που πηγαίνανε οι αποικιοκράτες και τους δίνανε κάτι τέτοια, ας πούμε, και επειδή γυαλίζανε αυτά, κοιτάγανε αυτοί και εντυπωσιαζόντουσαν. Ο κόσμος δεν εντυπωσιάζεται πια, κύριε Σαχίνη. Ενημερώνεται με τον τρόπο που θέλει να ενημερωθεί, παρά την παραπληροφόρηση που κάνουν τα κεντρικά, τα περισσότερα κεντρικά μέσα ενημέρωσης. Ενημερώνεται, ξέρει τι του γίνεται και καταλαβαίνει ότι κάποιοι τον κοροϊδεύουν κατ' εξακολούθηση. Άρα δεν συμμερίζεστε τις δημοσκοπικές καταγραφές που παρουσιάζονται το τελευταίο διάστημα? Κοιτάξτε, να πω αυτό το οποίο συνήθως λέμε και στην πολιτική, αλλά το λένε και οι δημοσκόποι, είναι μια φωτογραφία της στιγμής. Εγώ να δεχτώ ότι είναι μια φωτογραφία της στιγμής. Έχετε την εντύπωση ότι ο μέσος ψηφοφόρος λέει, εάν τον βρει ο δημοσκόπος, έτσι, γιατί δεν ξέρω και πώς, δεν μας δείχνουν τα δείγματα, δεν μας δείχνουν όλο το πακέτο των ερωτήσεων τα οποία έχουν κάνει, τα κρατάνε για τον εαυτό τους. Ο μέσος ψηφοφόρος αυτή τη στιγμή, αν τον ρωτήσετε, θα σας το θέσω λίγο διαφορετικά. Αν τον ρωτήσετε ποιος είναι υπουργός άμυνας, δεν σας λέω ποιος είναι υπουργός αγροτικής ανάπτυξης, ξέρει να σας πει? Όχι. Και βγαίνει ο επίσης φίλος μου, Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο οποίος είναι και ένας καλός υπουργός άμυνας. Ο Καβαλιώτης, ναι. Ναι. Ο κύριος Νίκος Παναγιωτόπουλος. Και βγαίνει ένας από τους πιο δημοφιλείς. Μα πώς να βγει δημοφιλής ο άλλος όταν τον ξέρει? Έτσι. Λοιπόν, αυτές οι δημοσκοπήσεις καλές είναι για να ενισχύουν την αυτοπεποίθηση των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας, όσων έχουν απομείνει, πιθανό να είναι και πολλοί, αλλά δεν είναι σε καμία περίπτωση πρόκριμα για αυτό που θα συμβεί όταν φτάσουμε στις κάλπες. Βεβαίως, το πότε θα φτάσουμε στις κάλπες εξαρτάται, όπως ξέρουμε από το Σύνταγμα, από τον Πρωθυπουργό.
Και νομίζω ότι τον απασχολεί η πρόωρη προσφυγή στις κάλπες παρά αυτά τις αστειότητες τις οποίες λένε κατά καιρούς για εξάντληση της τετραετίας και όλα αυτά. Θα σας θυμίσω ότι και δύο πρώην πρωθυπουργοί, οι οποίοι έμειναν δεν έμειναν δύο χρόνια στην εξουσία, ο Γιώργος Παπανδρέου και ο Αντώνης Σαμαράς, μιλάγανε λίγους μήνες πριν τελειώσει η παραμονή τους στην εξουσία για εξάντληση της τετραετίας. Αυτά είναι ωραία λόγια. Λέγονται για να δημιουργήσουν εντυπώσεις, δεν ανταποκρίνονται στην ουσία όμως της πολιτικής. Λέει εδώ ο φίλος μας ο Γρηγόρης, καλημέρα στον κύριο Αντώναρο. Πρόωρες εκλογές με ανασχηματισμό να προηγείται? Πιθανόν, αλλά νομίζετε, ξέρετε, ο ανασχηματισμός, θα έλεγα στο φίλο μας, ο ανασχηματισμός είναι αυτό που λένε οι Αγγλοσάξονες θαύμα 3-4 ημερών. Δηλαδή κάνει πρωτοσέλιδα για λίγες μέρες, φεύγει ο Γιάννης, έρχεται ο Θανάσης, λέμε ποιος είναι ο καινούριος υπουργός, τι έχει κάνει και ξεχάστηκε. Οι πράξεις μετράνε. Ναι, αλλά με συγχωρείτε, ανασχηματισμός σε ένα σχήμα άριστο και επιτελικό, για το οποίο εσείς και άλλοι έξι υπογράψατε μια κοινή ανακοίνωση, περί αρίστων εννοώ, γίνεται ανασχηματισμός? Κοιτάξτε, ο κύριος Γεραπετρίτης, αν δεν κάνω λάθος, ο Υπουργός Επικρατείας, είπε ότι σε μια ενδεκάδα δεν μπορούν όλοι να αποδίδουν το ίδιο, έτσι. Άρα προανήγγειλε ότι ή ο ίδιος ή ο ίδιος κατ' εντολή του Πρωθυπουργού έχει ένα μπλοκάκι, κρατάει κάποιες σημειώσεις και λέει ο τάδε πάει καλά, ο άλλος δεν πάει καλά. Και οι άριστοι, ξέρετε, το λέω ειρωνικά βέβαια, μπορούν να πάρουν 10, μπορούν να πάνε 9, νομίζω από το 8,5 και πάνω θεωρείται άριστοι, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, αλλά για να αφήσουμε τα αστεία κατά μέρος, η κυβέρνηση αυτή είναι μια ανεπαρκής κυβέρνηση στο σύνολό της, κύριε Σαχίνη. Εγώ λυπάμαι που το λέω έτσι. Είναι η κυβέρνηση ή το πολιτικό σύστημα ανεπαρκές? Κοιτάξτε, δεν θα πρέπει να ρίξουμε το πολιτικό σύστημα όλο στον Κιάδα. Η κυβέρνηση είναι ανεπαρκής, διότι η κυβέρνηση είναι αυτή που δρά. Και βεβαίως, εμένα εκείνο που με εκπλήσει είναι ότι δεν αντιδρά όπως θα έπρεπε, με την επάρκεια, τον δυναμισμό, τη συνέχεια, την επαναληπτικότητα, και δεν λέω τυχαία αυτές τις λέξεις, με τις οποίες θα περίμενα να δράσει και η εξωματική αντιπολίτευση. Εγώ θα την ήθελα πιο μαχητική, πιο ουσιαστική και με συνέχεια. Ένα θέμα, ξέρετε, θαυμάσια η χτεσινή κινητοποίηση. Βρίσκομαι αυτές τις πια λίγες μέρες εκτός Αθηνών, το παρακολούθησα μέσα από τα μέσα ενημέρωσης. Έγινε η δουλειά με μια απεργία, με μια κινητοποίηση η οποία ήταν όντως μαζική? Εγώ νομίζω ότι δεν φτάνει αυτό, διότι είναι πολλά αυτά που συσσωρεύονται, από την εργατική νομοθεσία μέχρι την αποφασισμένη αύξηση των αντικειμενικών αξιών, τα οποία είναι πολύ μεγάλα βαρύδια στην πλάτη του μέσου Έλληνα. Κανείς δεν μας λέει, και αυτά τα οποία λέει ο αρμόδιος Υπουργός Οικονομικών για τις αντικειμενικές αξίες και τον ένφια, που είναι το αποτέλεσμα της αύξησης των αντικειμενικών αξιών, θα μου επιτρέψει να σας πω ότι δεν με πείθουν καθόλου ότι είναι έτσι όπως τα λέει. Υπονοείτε δηλαδή ότι έρχεται μεγαλύτερο χαράτσι? Φυσικά έρχεται μεγαλύτερο χαράτσι. Για ακούστε εδώ όμως. Και έρχεται μεγαλύτερο, δεν ξέρω, στην Κρήτη, επειδή ξέρετε δεν το έχω παρακολουθήσει. Ανέβηκαν. Αλλά εσείς το έχετε καλύτερη εικόνα από μένα. Αλλά ακούω ότι σε πυκνοκατοικημένες περιοχές, και πάλι αναφέρομαι στη Ρόδο, στη Ρόδο λέει αυξάνονται τεράστια οι αντικειμενικές αξίες. Ακούστε όμως τώρα, επειδή έχετε πονηρεμένους ακροατές εδώ. Μήπως, λέει κύριε Αντώναρε, η συζήτηση ανεπάρκειας κυβέρνησης, μη εξακολουθητική συνέχεια της εξωματικής αντιπολίτευσης, κάτι τα ζητήματα ασφάλειας της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ στα Δυτικά Βαλκάνια, κάτι τα μνημόνια των Πρεσπών, κάτι η συζήτηση με την Τουρκία, μήπως όλα οδηγούν σε μεγάλο κυβερνητικό συνασπισμό και στην Ελλάδα? Δηλαδή, καταλάβατε τώρα. Σαχίνη, θα το πω ξεκάθαρα την άποψή μου. Δεν ξέρω αν το έχουμε συζητήσει, δεν θυμάμαι αν το έχουμε συζητήσει και σε προηγούμενη. Το έχετε πει. Είμαι κατά του μεγάλου συνασπισμού. Ο μεγάλος συνασπισμός είναι ακροτηριασμός της δημοκρατίας.
δημιουργεί την ψευδαίσθηση στον κόσμο ότι μπορούν να λυθούν μεγάλα προβλήματα τη στιγμή που τα δύο μεγάλα κόμματα, διότι αυτό σημαίνει μεγάλος συνασπισμός, όταν μπουν σε μια κυβέρνηση, ποιος είναι ο στόχος τους? Ο ένας να υπερκεράσει, να φανεί πιο καλός, πιο αποτελεσματικός, πιο ουσιαστικός από τον άλλον, ώστε στην επόμενη αναμέτρηση να κερδίσει για λογαριασμό του το ένα κόμμα ή το άλλο τις εκλογές. Η κυβέρνηση έχει πλειοψηφία στη Βουλή. Έχει αναμφισβήτητη. Δεν ξέρετε, δεν αμφισβητεί κανείς την πλειοψηφία της κυβέρνησης αυτής με 158 βουλευτές ψήφους στη Βουλή. Εκείνο το οποίο κάνει είναι ότι δεν προσπαθεί να ενσωματώσει μέσα σε ένα νομοσχέδιο το οποίο θέλει να περάσει, εργατικό νομοσχέδιο μάλιστα. Δεν προσπαθεί να ενσωματώσει ορισμένες από τις αντιλήψεις, τις ενστάσεις, τις διαφορετικές προσεγγίσεις και του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και των άλλων μικρότερων κομμάτων, τα οποία υπάρχουν στη Βουλή. Εκείνο το οποίο είναι σημαντικό είναι ότι δεν μπορεί μια κυβέρνηση που έχει μια διαφυσβήτητη πλειοψηφία στη Βουλή, 158 έδρες, κανείς δεν, και το, ξέρετε, κανείς δεν λέει το χάσει αυτό το πράγμα. Το έχει, είναι εκεί. Άλλωστε και αυτό και περνάει τα νομοσχέδια. Αλλά σημασία έχει να μπορεί να κάνει τη σύνθεση. Δεν μπορεί όλα τα άλλα κόμματα, από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το ΣΥΡΙΖΑ, μέχρι τα μικρότερα κόμματα, όλου του συνταγματικού τόξου, από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος μέχρι την Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου, να μην λένε κάτι το οποίο είναι χρήσιμο. Αυτή, ξέρετε, η αυταρέσκεια, και με βρίσκει εμένα, θα μου πείτε και εσείς δεν ήσουν Ευαγγέλια Τόναρε στην κυβέρνηση με μονοκομματικό χαρακτήρα? Βεβαίως ήμουνα. Όλοι αυτοί όμως δεν είχαμε όμως αυτή την αυταρέσκεια. Θυμάμαι τον Κώστα Καραμαλή, αποζητούσε συνέχεια τη συνεννόηση με τον Γιώργο Παπανδρέου, τότε αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Άλλες φορές υπήρχε, άλλες φορές την αρνιόταν ο Γιώργος Παπανδρέου. Δεν μπορέσαμε να περάσουμε την θεώρηση του συντάγματος όπως θέλαμε στην δεκαετία του 2006-2007, με μπρος πίσω τότε του Πασόκ. Αλλά αποζητούσαμε τη συνένεση. Δεν σημαίνει ότι αυτό παραιτείται από τις δικές σου απόψεις, οι οποίες μακάρι να είναι ξεκάθαρες, μακάρι να είναι σταθερές, αλλά δεν μπορεί όλοι οι άλλοι να είναι λάθος σε όλα. Η δημοκρατία σημαίνει συνένεση, σημαίνει συνεννόηση, σημαίνει επεξεργασία κοινά αποδεκτών θέσεων ή τουλάχιστον θέσεων που είναι αποδεκτές από όσο το μεγαλύτερο όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κομμάτι, τμήμα της κάθε κοινωνίας. Λέει εδώ ο ακροατής, προσέξτε τώρα, συνδέει τη διαχείριση πανδημίας και την πολιτική κατάσταση. Ο Αλέξανδρος. Δεν μου λέτε, λέει, κύριε Αντώναρε, οι υπουργοί εδώ λένε για τα προνόμια των εμβολιασμένων έναντι των ανεμβολίαστων. Ο εθνικός σεφ, για τον Λαζάρου λέει, μας παρέμπεψε το ότι εγώ δεν εμποδίζω πελάτες μου που δεν έχουν κάνει το εμβόλιο, ούτε εργαζόμενος μου. Άλλα θα ήθελα να συμβούν. Και εγώ λέει, ρωτώ, Αλέξανδρος, άμα έχουμε πρόορες εκλογές, οι ανεμβολιές τι θα ψηφίσουν? Θα γίνει η εξαίρεση, λέει, τότε να πάνε να ρίξουν την ψήφο τους. Δεν τους θέμε γιατί. Καταλάβατε τώρα που το πάει. Εγώ κατάλαβα. Κατάλαβα πάρα πολύ καλά τι λέει. Λοιπόν, ένας εμβολιασμένος που είμαι εγώ, έχω κάνει και τις δύο δόσεις του εμβολίου, και κανείς δεν με ανάγκασε, μόνος μου τις έκανα. Μόνος μου έκλεινα και τι έκανα. Λέω ότι κανείς δεν μπορεί να εξαναγκάζει κανέναν να κάνει μια ιατρική πράξη στον εαυτό του. Για να τα πούμε ξεκάθαρα αυτά τα πράγματα. Το εμβόλιο είναι ιατρική πράξη. Και οι ιατρικές πράξεις γίνονται πάντα με σύμφωνη γνώμη εκείνου ο οποίος τις υφίσταται. Γι' αυτό και αν έχετε έναν πολύ μεγάλη ηλικία στενό συγγενή, τον πατέρα σας, την μητέρα σας ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, και δεν είναι σε θέση να συμφωνήσει για να του γίνει μια επέμβαση ή άλλη πράξη υγείας πάνω του, καλείται ο πλησιέστερος συγγενής για να δώσει τη σύμφωνη γνώμη του. Αυτό είναι γνωστό πράγμα. Δεν μπορούμε λοιπόν να αμφισβητούμε αυτό το βασικό δικαίωμα το οποίο υπάρχει και το οποίο είναι καταγεγραμμένο και στο Σύνταγμα της χώρας. Έτσι, ξεκάθαρα πράγματα. Ωραία. Αυτές λοιπόν οι συζητήσεις οι οποίες γίνονται, αν πρέπει να είναι υποχρεωτικός ο εμβολιασμός ή πρέπει να γίνει εξαίρεση, να μην μπαίνουν στα μαγαζιά ή να μην πηγαίνουν δεν ξέρω πού αλλού αυτοί που δεν έχουν εμβολιαστεί, νομίζω μας πηγαίνει σε άλλες εποχές, στην Αμερική, στην εποχή του Αμερικάνικου Νότου, έτσι, ή στη Γερμανία της Χιτλερικής περίοδου.
Τους πολίτες δεν πρέπει να τους βάζουμε, ξέρετε, μια ετικέτα πάνω στο μέτωπο εμβολιασμένο ή μη εμβολιασμένο. Αυτά είναι επικίνδυνα πράγματα. Προχωρώ, γιατί έχετε πολλά εδώ. Λοιπόν, λέει ο φίλος ο Τάκης. Ο κύριος Αντώναρος, ως γνωστόν, απηχεί απόψεις και εκφράζει απόψεις προσωπικές, είναι όμως σε έναν κύκλο μέσα στη μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη που απηχεί κυρίως ιδέες του γνήσιου καραμαλισμού. Ρωτώ λοιπόν, γιατί δεν έκοβαν τη φόρα στο Μητσοτάκη όταν προεκλογικά έλεγε ότι θα βάλει εμπόδια στη Βόρειο Μακεδονία, όταν η αρχή αίτησης ένταξης της Πούγουδουμου στην Ευρωπαϊκή Ένωση έγινε επί Κώστα Καραμαλή? Κοιτάξτε, θα ήθελα πρώτα να πω, αγαπητέ κύριε Σακίνη και στους ακροατές μας, το λέω για μια ακόμη φορά, οι απόψεις που εκφράζω είναι προσωπικές μου. Βεβαίως, εγώ εντάχθηκα στη Νέα Δημοκρατία το 1976 επί Κωνσταντίνου Καραμαλή, διότι το δικό του όραμα και για την Ελλάδα και για την Ευρώπη ήταν αυτό που με συγκίνησε και με έκανε να ενταχθώ εκεί. Πολλοί άνθρωποι σκέφτονται σαν και εμένα. Πολλά πολιτικά στελέχη σκέφτονται σαν και εμένα. Και πολλοί άνθρωποι έχουμε τοποθετηθεί για αυτά τα θέματα δημόσια, όχι πάντοτε με εύκολο τρόπο και χωρίς, όχι έχοντας δεχτεί και πολλές επιθέσεις, ανίκειες, υποβολημές, συκοφαντικές και άλλα πολλά. Για όλα αυτά τα θέματα που λέει ο ακροατής σας, με σταθερότητα και τεκμηρίωση των απόψεών μας. Δεν μπορώ όμως να μην πω ότι δεν συμφωνούμε όλοι σε όλα. Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι σε όλα. Και εκεί ακριβώς πρέπει να δούμε ποια είναι τα σημαντικά που μας φέρνουν σε κοινή γραμμή, κοινή αντίληψη και κάνουμε κατά διαστήματα μια κοινή τοποθέτηση σε αυτό το θέμα ή στο άλλο θέμα ή σε τρίτο θέμα. Αυτό δεν σημαίνει και σε μια μεγάλη παράταξη, σε ένα μεγάλο χώρο, δεν μπορεί να σημαίνει απόλυτη κοινότητα ταύτιση απόψεων. Γι' αυτό και πολλοί ενοχλούνται. Είναι οπαδοί, κύριε Σαχίνη. Εγώ δεν είμαι οπαδός. Εγώ είμαι άνθρωπος σκεπτόμενος, ο οποίος θέλω να πω και έχω πει πάντα καθ' όλη τη διάρκεια της πολιτικής μου διαδρομής πράγματα τα οποία έχω μελετήσει, για τα οποία έχω διαμορφώσει δική μου γνώμη και πιστεύω ότι αυτή τη δική μου γνώμη έχω δικαίωμα να την καταθέσω δημόσια, επώνυμα και υπεύθυνα, ώστε να την ακούσουν, να τη διαβάσουν, να την αμφισβητήσουν όσοι μου δίνουν τη χαρά να με διαβάζουν και να με παρακολουθούν. Κύριε Αντώναρε, υπάρχει ένα κρίσιμο ερώτημα από τη φίλη μου τη Μαρία. Θέλω, λέει, να μου πει ο κύριος Αντώναρος, από το 1976 μέχρι σήμερα, με την ενασχόληση και αποθέσεις πρώτης γραμμής στην πολιτική, τέτοια μονοσήμαντη κατάσταση να μην τολμάς να εκφράζεις διαφορετική άποψη, την έχει ξανασυναντήσει? Ποτέ. Ποτέ. Μία λέξη απαντώ, κύριε Σαχίνη. Εγώ ήμουν από το 1976 μέλος της Νέας Δημοκρατίας. Στην πολιτική μπήκα το 2004, αφού ολοκλήρωσα με δική μου βούληση τη διαδρομή μου στη δημοσιογραφία. Ήμουν ανταποκριτής μεγάλων γερμανικών εφημερίδων, των μεγαλύτερων γερμανικών εφημερίδων, εδώ, στη Ρώμη, στη Μέση Ανατολή, και μετά από αυτό ακολούθησα το κάλεσμα του Κώστα Καραμαλή και μπήκα στην κυβέρνησή του το 2004, το καλοκαίρι μάλιστα, αρκετούς μήνες μετά στο σχηματισμό της κυβέρνησης. Αυτό δεν το έχω ξαναδεί ποτέ. Ποτέ. Να γίνεται αυτή η ξέρετε, χτες, δεν πιστεύω. Έκανε επίθεση η κυβέρνηση στην Ένωση Συντακτών Δημοσιογράφων στην Αθήνα. Γιατί μετέχει στην απεργία. Και έβγαλε μια ανακοίνωση η Ένωση Συντακτών. Δεν δέχεται αυτή η κυβέρνηση διαφορετική άποψη. Θεωρεί ότι όλα όσα λέει ή κάνει είναι θέσφατα, είναι καλώς καμωμένα. Αυτό, ξέρετε, αγγίζει την πολιτική παράνοια. Έτσι. Θέλει προσοχή. Θέλει ο κύριος Μητσοτάκης, επιβάλλεται να κάτσει ο κύριος Μητσοτάκης και να καταλάβει τι κάνει και τι προσπαθεί να περάσει στον ελληνικό λαό. Δηλαδή, όποιος διαφωνεί μαζί του είναι, δεν είναι πατριώτης, δεν αγαπάει το καλό, δεν ενδιαφέρεται για το καλό της χώρας. Εκείνος μόνο, ο Μητσοτάκης και η ομάδα του στο Μαξίμου,
Λέω την ομάδα του στο Μαξίμου, γιατί την ομάδα του στο Μαξίμου κανείς δεν την εξέλεξε. Την επέλεξε ο κύριος Μητσοτάκης και μάλιστα από τα υπολείμματα, έτσι, για να μην πω χειρότερη λέξη, του σημητικού Πασόκ. Άνθρωποι οι οποίοι πήγαν από εδώ, από εκεί, ξαναγύρισαν, δεν τους ήθελε κανείς και τους μάζεψε ο κύριος Μητσοτάκης. Αυτοί μόνο ξέρουν ποιο είναι το καλό του τόπου. Γιατί δεν βγαίνει ο κύριος Μητσοτάκης να κάνει μια δημόσια συζήτηση, χωρίς προκάτε ερωτήσεις, με δημοσιογράφους ή με πολιτικούς του αντιπάλους. Είναι σε θέση να το κάνει? Πολύ αμφισβητώ. Τελευταίο ερώτημα από το φίλο το Σπύρο. Λέει, θεωρεί ο κύριος Αντώναρος ότι γίνεται από το πολιτικό σύστημα μια εκμετάλλευση πανδημίας για να περνούν πολιτικές επιλογές με μειωμένες αντιδράσεις? Και αν ναι, βλέπει στο άμεσο μέλλον συσσόρευση κοινωνικής έντασης ή αποκάβνωση? Κοιτάξτε, όσο ο κόσμος συνεχίζει με τη δουλειά του να κερδίζει κάτω από αυτά που του χρειάζονται για να ζει με ευπρέπεια και να διασφαλίζει ένα μέλλον αξιοπρεπές για τα παιδιά του, η κοινωνική, οργή, η κοινωνική απογοήτευση θα συσσωρεύεται. Δεν νομίζω ότι ο κόσμος θα το καταπιεί εύκολα αυτό που συμβαίνει. Και αν κάποιοι μπαίνουν έχουν την ιδέα ότι με πρόφαση την πανδημία μπορούν να σφίξουν τα λουριά στον κόσμο, θα το βρουν μπροστά τους. Αυτή είναι μια μεγάλη συζήτηση, κύριε Σαχίνη, που γίνεται και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Κατά πάσον δηλαδή ο περιορισμός αυτονόητων συνταγματικών ελευθεριών που μας, ξέρετε, δεν μπορούσαμε να διανοηθούμε ότι θα συμβούν. Θέλει κάποιος να πει στις 3 ώρα το βράδυ να κάνει βόλτα στον κεντρικό δρόμο της Αθήνας ή στην παραλία του Ηρακλείου, θα το απαγορευόταν. Έτσι, φανταστείτε τι έχει επιβληθεί. Και με τρόπο που εμένα θα μου επιτρέψετε να το θέσω έτσι, αμφισβητώ κατά πόσον είναι αποτελεσματικοί αυτοί οι περιορισμοί σε αυτή τους την έκταση. Εννοείται ότι είναι μέτρα δημόσιας τάξης και όχι δημόσιας υγείας. Αυτό εννοείται. Ακριβώς. Δηλαδή δημόσια τάξη, για να δούμε τι θα έρθει. Ο κόσμος κάνει αυτό που του λέμε. Ο κόσμος δεν πειθαρχεί και μπορεί στην αρχή της πανδημίας να ήταν τρομοκρατημένος επειδή δεν ήξερε τι ήταν αυτό που του ήρθε, έτσι, και να ήταν πιο προσεκτικός και πιο υποτακτικός και πιο πιθύμιος. Αυτό δεν μπορεί να κρατήσει σε βάθος χρόνου, δεν γίνεται, γιατί εδώ έχουμε μια συσσόρευση οικονομικής δυσπραγίας, οικονομικής κρίσης που κράτησε 10 χρόνια, μην το ξεχνάμε αυτό. Έχουμε τη μεγαλύτερη οικονομική κρίση σε διάρκεια από οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Και έχουμε τώρα και 1,5 χρόνο πανδημίας που προστίθεται πάνω σε αυτό. Αυτό είναι ένα αβάστακτο βάρος για τον μέσο άνθρωπο, για τον συμπολίτη μας, ο οποίος αγωνίζεται